Πότε θα τελειώσει αυτό, μόνο ο Θεός ξέρει. Ο πόνος της κυρίας Λιούμποβα από την Ουκρανία, ή αλλιώς αγάπη όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, είναι κάτι παραπάνω από αληθινός. Η ίδια ξαγρυπνά τις τελευταίες ημέρες με ένα τηλέφωνο στο χέρι, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με τα παιδιά και τα εγγόνια της που βρίσκουν προσωρινά καταφύγιο στο υπόγειο του σπιτιού του στην Ουκρανία. Μιλάμε κάθε τέταρτο λεπτό. Μιλάμε όλη νύχτα, δεν το κλείσα τα μάτια. Τώρα τέταρτη μέρα. Εγκλωβισμένη βρίσκεται η οικογένεια της Λιούμποβ στην Ουκρανία, με την ουρά στα σύνορα να είναι ατελείωτη. Και έχουν τα μικρά αγωνάκια 2 χρονών. Μου λέει η νύφη, δεν μπορώ, μαμά, εγώ να περιμένω με τα παιδιά στα χέρια. Τόσες ώρες, τόσες μέρες, μου λέει, πρέπει 4 μέρες να περιμένουν για να ρτήσερα. 50 χιλιόμετρα, είναι πολλά. Έχω τη μητέρα μου, έχω 2 αδερφές και πριν 10 μέρες ήμουνα στην Ουκρανία να τους δω. Τότε δεν ξέραμε τι θα γίνει. Η κυρία Αλίνα τα τελευταία χρόνια ζει, εργάζεται και έχει παντρευτεί στην Ελλάδα. Η οικογένειά της ωστόσο βρίσκεται στην Ουκρανία, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο. Τώρα οι αδερφές, η μητέρα, όλοι είναι στα υπόγεια, στα σπίτια τους. Απαγορεύεται να βγαίνουν. Όλη τη νύχτα στη σκοτάδι, γιατί απαγορεύεται να ανοίγουν το φως. Η ίδια συνήθιζε να επισκέπτεται συχνά την πατρίδα της, μαζί με τον άντρα της και τα παιδιά της. Τώρα πια, όπως μας εξηγεί, άγνωστο είναι για αυτή το πότε θα μπορέσει να ξαναδεί τους δικούς της ανθρώπους. Η καρδιά μας χτυπάει τώρα για τους δικούς μου, που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, και πονάει αυτό που πριν 10 μέρες ήμουνα εκεί, όλοι ήταν ευτυχισμένοι, όλοι ήμασταν μαζί σε ένα τραπέζι, γελούσαμε, κάναμε σχέδια για το καλοκαίρι που ήθελαν να έρθουν εδώ στη Κρήτη, στη όμορφη Κρήτη. Οι φωνές των Ουκρανών που ζουν στο Ηράκλειο ενώθηκαν σε μια συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, κρατώντας σημαίες της πατρίδας τους και πανώ με συνθήματα κατά του πολέμου, ζητούν να μπει ένα τέλος σε αυτό που συμβαίνει. Στο πλευρό τους στάσονται και Ρώσοι κάτοικοι της Κρήτης, που τονίζουν πως ο Ουκρανικός λαός είναι κάθε άλλο παρά εχθρός τους. Είμαι από τη Μόσχα, Ρωσία, και σήμερα ήρθα εδώ να υποστηρίζω και να βοηθήσω τους Ουκρανούς που είναι σε αυτή την κατάσταση που δεν θέλει κανείς. Δυστυχώς εκεί η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη που οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα αυτό που νιώθουν και τι θέλουν να πούνε, γιατί όλοι εμείς ξέρουμε ότι βγαίνουν έξω και τους βάζουν φυλακή, δυστυχώς έτσι. Όχι, ο ρώσικος λαός ποτέ μα ποτέ δεν θέλει πόλεμο. Το παρόν στη συγκέντρωση αλληλεγγύης έδωσαν και πολίτες από άλλες χώρες, όπως Λιθουανία και Μολδαβία. Πιστεύουμε όλοι μαζί ότι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό τον ανέτιο πόλεμο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία.